Πίσω λοιπόν στον αγώνα. Elysium Gaming εναντίον Back to Basics. Εντύπωση προκαλεί το Ignite πάνω στον Renekton του Blade Crimson. Από την άλλη και το Double Exhaust της ομάδας των Elysium. Θα πάνε κατευθείαν, θα γίνει reveal ο Sang. Ωστόσο δεν θα μπορέσει να γίνει κάποια επιθετική κίνηση απέναντί του. Κατευθύνονται κατευθείαν προς το Red Buff για να δούμε ο Σκάθαχ. Έχει γίνει ορατός. Βλέπουμε τους Elysium κατευθείαν να ξεκινάνε δυνατά μέσα στο παιχνίδι. Προσπαθούν να πάρουν υπεροχή στο χάρτη. Ένα λεπτάκι να βάλουμε και τις ομάδες. Όλα είναι έτοιμα και τώρα πλέον μπαίνουμε και επίσημα στο παιχνίδι. Death Whisper με Kha'Zix στο ρόλο του Jungle. Από την άλλη Vi για την ομάδα των Back to Basics. Για να δούμε πώς θα ξεκινήσει λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Lead εναντίον Doxa Black στο mid lane. Πέχα στο bot με τον Σίνδιο απέναντι στον Κόλμι Κέτσε και τον Avenger για την ομάδα των Back to Basics. Δυνατά bot lanes και τα δύο. Αλλά νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον ότι παρουσιάζει στο top το Renekton εναντίον Maokai. Είναι ένα δυνατό matchup από μια ο Renekton με Ignite είναι πολύ πιο επιθετικός. Στην άλλη ο Maokai με το teleport σίγουρα θα μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του πολύ παραπάνω. Avenger τώρα θα δεχτεί αρκετό damage από τον PH. Κόλμι και έτσι θα πιαστεί στο bind από τον Σίνιο, αλλά δεν μπορούν να έχουν follow-up damage πάνω στο support της ομάδας των Back to Basics. Μια στιγμή που ο lead βρίσκεται πίσω στο farm, ωστόσο πιέζει αρκετά τον αντίπαλό του. Death Whisper δεν έχει τρόπο να κάνει κάποιο gank. Όλα τα lanes είναι αρκετά πουσαρισμένα. Ελίζουν γενικότερα πιέζουν πάρα πολύ στα πρώτα τρία λεπτά του παιχνιδιού. Σανκ αρκετά χαμηλά από HP και μάνα για να δούμε. Έρχεται ο Σκάθαχ. Crimson είναι εκεί. Δεν θα γίνει τον gank. Ένα hook πάνω στον Πέχα ο οποίος έχει τον Black Seal. Προσπαθεί να περάσει damage πάνω στον Avenger. Έχουμε το exhaust πάνω στο maxima της ομάδας των Back to Basics. Για να δούμε. Πέχα δέχεται και τον damage. Ένα bind από τον Σίνδιο θα παίξει το heal του. Heal και για τον Πέχα, ο οποίος δεν θα προλάβει να μπει κοντά στο fight. Θα φλασάρει, θα πάρει το first blood την ίδια στιγμή που πρόλαβε να φλασάρει και ο Avenger, ωστόσο δεν τον έσωσε. Το hit είχε ήδη φύγει από τον Corki. Πρώτο kill λοιπόν για τους Elysium Gaming. Μια στιγμή στο top, Blading Crimson συνεχίζει να πιέζει όσο μπορεί παραπάνω τον Sang. Πέχα με αυτό το kill τώρα παίρνει αρκετά μεγάλη διαφορά από τον αντίπαλό του. 11 CS έχει και το kill από το first blood. Σίγουρα στο πρώτο recall θα μπορέσει να βγάλει γρήγορα κάποιο item το οποίο θα του δώσει κι άλλο βαντάζ. Double Doran's Blade για τον αντίπαλό του. Hook τώρα θα γίνει πάνω στον Πέχα ο οποίος θα παίξει το Valkyrie και θα φύγει. Έχει και τον Black Shield από τον Σίνιο. Θα σωθεί. Και ένα pose
που ζητάει η ομάδα των Elysium. Και ξαναξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι. Blading Crimson με Sunk κατευθείαν στο πρεσάρισμα και οι δύο. Ο Sunk από μία προσπαθεί να κρατήσει μακριά το Blading Crimson, ο οποίος τώρα θα προσπαθήσει να φύγει. Για να δούμε, έχετε και ο Σκάθακ, ο οποίος θα φλασάρει. Θα φλασάρει ο Blading Crimson να γλιτώσει. Σκάθακ δεν μπορεί να κυνηγήσει, ωστόσο είναι worth it. Εκεί θα συναντηθεί με τον Sunk ξανά, ο οποίος θα περάσει ένα spell και θα σταματήσει. Δεν θα κάνει follow up. Avenger και Call Me και έτσι θα φριζάρουν τον bot lane όσο μπορούν. Death Whisper δεν έχει εμφανιστεί καθόλου στο χάρτη, εν αντιθέσει με τον αντίπαλο Jungle, τον Σκάθακ, ο οποίος έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία του. Είπαμε φυσικά ότι αυτό οφείλεται τότε η ομάδα των Elysium πιέζει αρκετά. Ένα 0 λοιπόν, το first blood έχει πάει στην ομάδα των EG, οι οποίοι έχουν και μια διαφορά 400 gold. Death Whisper προσπάθησε να κάνει επιθετική κίνηση πάνω στον Sunk, δεν γίνεται όμως. Sunk είναι ήδη 6 level, αρκετά δυνατός. Lead εδώ τώρα δεν θα πιαστεί από τον Doxa Black, από την άλλη ούτε αυτός θα μπορέσει να περάσει το charm πάνω στον αντίπαλό του. Ένα hook τώρα πάνω στον Sunk, ο οποίος δέχεται πάρα πολύ damage, έχετε και ω κατάκια να δούμε θα πιάσουν το support της ομάδας των Elysium, ο οποίος θα παίξει μπλατσίδι στον εαυτό του για να δούμε αν θα μπορέσει να γλιτώσει. Θα φλασάρει ο Call Me Catch και θα πάρει το kill. Ένα flay το οποίο δεν θα πιάσει τον αντίπαλο Marksman. Ένα hook τώρα που θα πιάσει τον Πέχα για να δούμε. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον Marksman της ομάδας των Elysium. Lead τώρα δέχεται πάρα πολύ damage. Flash έχουμε και ulti. Έχει και το ignite pound του για να δούμε αν θα σωθεί. Θα σωθεί ο Lead και ο Blading Crimson τώρα καταδιώκει τον Doxa Black. Δεν νομίζω να μπορέσει να τον πιάσει. Εκεί που πηγαίνει, οδηγεί τον αντίπαλό του πάνω στον Sunk, ο οποίος έρχεται και αυτός. Δεν θα συνεχίσουν την επιθετική κίνηση. 1-1 μειώνει back to basics. Ένας εναντίον ενός λοιπόν, Blading Crimson εναντίον Sunk στο top. Πλέον έχει αρχίσει και δυναμώνει και ο Sunk με τον Maokai. Με την άλλη, double Dorans Blade και double Longsword για τον Blading Crimson, ο οποίος πηγαίνει πολύ επιθετικά. Το σκορ παραμένει λοιπόν στο 1-1. Είπαμε ο Blade Crimson προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις απέναντι στον αντίπαλό του. Από την άλλη όμως τώρα εκεί είναι αρκετά χαμηλά. Ο Sunk δεν έχει κάνει επιθετική κίνηση, τώρα θα την κάνει. All in λοιπόν, έχει ανοίξει και το ulti. Blade Crimson πολύ χαμηλά, θα χρησιμοποιήσει τα dash του, θα παίξει και το ulti και θα φύγει μακριά. Τώρα θα κάνει και το recall, αυτό θα δώσει την ευκαιρία στον Sunk να πιέσει παραπάνω. Την ίδια στιγμή στον bot, Avenger και Call Me Catch προσπαθούν να περάσουν και αυτοί στην αντεπίθεση. Πέχα τώρα βλέπουμε φριζάρουν το lane, το bot lane της ομάδας των Elysium. Lead εναντίον Doxa Black στο mid. Και αυτοί προσπαθούν να πάρουν υπεροχή απέναντι ο ένας πάνω στον άλλον. Είναι αρκετά δύσκολο, καθώς είναι πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Δύο junglers, όπως είπαμε, δεν έχουν κάνει κάποιο impact. Με εξαίρεση ένα kill το οποίο έγινε, δηλαδή την assist που πήρε ο Σκάθα,
με την Vi για την ομάδα των Back to Basics, αλλά στο ένα το λεπτό δεν έχουν δώσει ιδιαίτερη δεν έχουν δώσει ιδιαίτερο στίγμα στο παιχνίδι. Blading Crimson τώρα θα κάνει τον gank, έχετε και ο Death Whisper, Shank θα ανοίξει το ulti για να δούμε, έχει γίνει και το Ignite, έρχεται και ο lead, πάρα πολύ damage, θα πέσει το top lane της ομάδας των Back to Basics, για να δούμε, Colmy Ketchup προσπαθεί να δημιουργήσει εκεί προϋποθέσεις, ωστόσο δεν το έχει καταφέρει ακόμα, Avenger θα παίξει το ulti για να διώξει μακριά το αντίπαλο Wave και σίγουρα τώρα να πάρουν προβάδισμα για να κάνουν τον Draco όπως και γίνεται. Για να δούμε στον Draco τώρα τι θα γίνει, κατευθύνονται Death Whisper και ο Lead από την άλλη, Σίνιο και Πέχα είναι εκεί, δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω, ο Δράκος πηγαίνει στην ομάδα των Back to Basics, Πέχα έχει πάνω του το Exhaust, για να δούμε τώρα ένα hook είναι και άμα πιαστεί στο hook θα είναι δύσκολα τα πράγματα, ένα bind όμως θα σταματήσει τον Colmy από το να φτάσει κοντά στον maximum της ομάδας των Elysium. Άρα ένα hook τώρα, Σίνιο δεν μπορεί να γλιτώσει. Ο Avenger θα γλιτώσει με πάρα πολύ λίγο, έγινε πολύ καλή κίνηση από τους Elysium, ωστόσο πάρα πολύ χαμηλά ο Avenger πρόλαβε και γλίτωσε. 2-1 λοιπόν, το σκορ παραμένει 600 γκολ διαφορά υπέρ των Elysium Gaming, οι οποίοι όπως είπα έχουν ένα πολύ μικρό προβάδισμα. Blading Crimson συνεχίζει στο top lane, έχει ένα kill απέναντι στον αντίπαλό του, φυσικά με τον gank που δέχτηκε ο Shank. Σκάθα έχει κατεβεί τώρα στο bot lane να κρατήσει το lane απέναντι στον PH, ο οποίος έχει χτίσει μια διαφορά φάρμα από τον αντίπαλό του, έχει και ένα kill. Flash από τον Colmy Ketchup, ο οποίος θα πιάσει τον αντίπαλό του, το hook όμως θα το αποφύγει ο PH. Εκεί έρχεται και ο Σίνιο, ο οποίος θα κάνει ένα bind, δεν θα βρει τον αντίπαλό Marksman, ώστε θα σώσει το συμπαίκτη του. Ένα λοιπόν υπέρ της ομάδας των Elysium, το σκορ παραμένει. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μονομαχία. Blaine Crimson εναντίον Shank, ανταλλάσσουν hits, για να δούμε. Σίνιο θα κάνει το flash ulti, για να δούμε, θα πιάσει Doxa Black και Colmy Ketchup. Πέχα είναι πολύ χαμηλά, δεν έχει πεθάνει ακόμα. Doxa Black θα πέσει νεκρός. Death Whisper εμφανίστηκε. Ένα bind πάνω στον Colmy Ketchup. Ένα hook τώρα θα πιαστεί ο Σίνιο, ο οποίος δέχεται πάρα πολύ damage. Έχετε εκεί ξανά ο Death Whisper, για να δούμε. Death Whisper θα πέσει, Σίνιο θα πέσει. Δύο kills λοιπόν για τον Marksman, τον Avenger. Και τώρα στο ένα εναντίον ενός στο top ξανά. Lead ο οποίος δεν ακολούθησε τον midlaner, τον αντίπαλο midlane μαζί. 3-3. Οι δύο ομάδες ισοπαλία λοιπόν στα gold, μόλις 500 gold μπροστά η ομάδα των Elysium. Σκάθαρ προσπαθεί να κάνει το defense όπως είπαμε σε κάποιο lane όταν οι συμπαίκτες του λείπουν. Δύο ομάδες πολύ κοντά, καμία ομάδα δεν έχει ξεφύγει, καμία ομάδα δεν ρισκάρει κιόλας σε αυτό το 14ο λεπτό μέχρι στιγμής από όσο έχουμε δει. Στο top, δύο το players ανταλλάσσουν συνέχεια trades.
Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο παιχνίδι. Ξανά το ίδιο ακριβώς μοτίβο στο top. Ανταλλάσσουν οι δύο παίχτες τώρα. Death Whisper έχει εμφανιστεί στο bot lane. Δεν μπορεί να κάνει τον gank. Έχει γίνει reveal. Λοιπόν, παρά το σκορ, διαφορά στα 300 γκολ, πολύ μικρή διαφορά των δύο ομάδων. Death Whisper προσπάθησε να κάνει gank στο mid μαζί με τον lead. Doxa Black θα πέσει. Blade in Crimson θα αποψήσει να πάρει αυτό το kill. Lead θα δεχτεί τώρα το ulti από τον Σκάθαχ, ο οποίος θα πάρει το kill. Και τώρα είναι 2-2 το fight. Σανκ και Σκάθαχ απ' την άλλη εναντίον Blade in Crimson, ο οποίος τόση ώρα απλά έκανε ντάμα τους αντίπαλους του. Σανκ είναι δύσκολο να γλιτώσει. Για να δούμε. Έχει ανοίξει το position. Σκάθαχ θα μπει μπροστά, θα φλασάρει κιόλας. Θα σώσει τον αντίπαλό του. Death Whisper προσπαθεί να κάνει το killing blow. Θα πάρει το kill. Θα πέσει κιόλας από το skill που πέταξε το δεντράκι που πέταξε ο Σανκ. 5-5. Ισοφάρισε ξανά στο παιχνίδι. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι πάρα πολύ κοντά όλοι. Και σίγουρα αυτό που είναι το συναρπαστικό είναι ότι οι δύο ομάδες, όσο περνάει η ώρα, θα είναι ακόμα πιο προσεκτικές. Δεν θα ρισκάρουν κάτι το οποίο μπορεί να τους κοστίσει την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες είναι στο winner bracket, στο τρίτο round, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στο τρίτο round λοιπόν του winner bracket και θέλουν φυσικά να συνεχίσουν σε αυτό. Από την άλλη, αυτά τα παιχνίδια που είναι κοντινά, έτσι είναι, όποια ομάδα κάνει τα λιγότερα λάθη, αυτά κερδίσει. Κορμικέτς θα κάνει ένα εξαιρετικό hook πάνω στο δεσμίσιο, θα γίνει και το ulti πάρα πολύ χαμηλά. Πέχα είναι εκεί και αδειάζει όλο το τάμας πάνω στους αντιπαλούς τους. Κορμικέτς θα γλιτώσει, θα πέσει τώρα από τον Πέχα. Έχετε και ο Λίντα από πίσω για να δούμε. Avenger είναι πολύ δύσκολο να γλιτώσει, θα πάρει ένα kill. Θα πέσει και ο Avenger από τον Πέχα και τώρα για να δούμε αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν επειδή κίνηση Elysium. Doxa Black θα παίξει όλοι πάνω στον Πέχα, θα πάρει το kill, θα πέσει όμως από τον Blade in Crimson. Draycall τώρα για την ομάδα των Elysium, οι οποίοι πήραν ξανά το προπάθισμα, 2 kills πάνω. Αυτά λοιπόν η Elysium μπροστά στα 1600 gold η διαφορά από ένα Drake λοιπόν και για τις δύο ομάδες. Πολύ νωρίς, 18 λεπτό τώρα μπαίνουμε, ακόμα κάποιο tower δεν έχουμε για καμία από τις δύο ομάδες. Οι ομάδες παίζουν προσεκτικά, δεν θέλουν να ρισκάρουν. Από τη μία 3 kills έχουν ο marksman της ομάδας των Elysium, ο Πέχα με Corki, και 3 kills έχει και ο Blade in Crimson στο top με Renekton. Απ' την άλλη 3 kills μόνο έχει ο Avenger από την ομάδα των Back to Basics. Τώρα Πέχα εκεί θα γίνει αποδέκτης κάποιου gank, δεν θα βγει το gank πάνω στον marksman της ομάδας των Elysium. Τώρα lead θα πιάσει το charm, εκεί έρχεται και ο Death Whisper. Θα κατατροπώσουν τον Doxa Black. 17, άλλο ένα kill στην ομάδα των Elysium, οι οποίοι ανεβάζουν τώρα σιγά σιγά τις στροφές. Το πρώτο τάο λοιπόν πηγαίνει και αυτό στους Elysium, συνεχίζουν περνώντας δάμα στο δεύτερο. Ένα charm θα γίνει από τον lead, δεν θα μπορέσει να περάσει δεύτερο spell πάνω στον Σκάθαχ. Δέκα λοιπόν. Ένα hook από τον Κολμπικέτς, θα κάνει το lean, θα κάνει και το ulti, σε LC2 χαμηλά.
Ωστόσο, εκεί από πίσω ήρθε η υπόλοιπη ομάδα των Elysium. Doubles για τον Death Whisper. Και τώρα πλέον νομίζω ότι η διαφορά αρχίζει και γίνεται πιο αισθητή. 5 kills πάνω, 2 towers. Και η διαφορά φυσικά στα gold είναι αρκετά. 5.200 gold χωρίζουν τις δύο ομάδες τώρα πλέον στο πριν συμπληρώσουμε το 20 λεπτό. Σε πολύ λίγο λοιπόν έχουμε και το Baron Spawn σε 2 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Για να δούμε αν κάποια από τις δύο ομάδες θα πάει να κάνει επιθετική κίνηση προς τον Baron. Από τη μία η Elysium σιγά σιγά ανεβάζουν την κυριαρχία τους, 3 towers, αρχίζουν και μεγαλώνουν τη διαφορά. Απ' την άλλη η ομάδα των Back to Basics πρέπει να κάνει κάποιο, να πάρουν τα ρίσκα τους, να μπορέσουν να ανεβάσουν την αποδοσή τους, να κάνουν κάτι παραπάνω, να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Όσο περνάει η ώρα η Elysium δυναμώνουν πιο πολύ. Από μια Blading Crimson στο top πιέζει. Στον bot έχουμε τον πέχαμε κόρκι να φαρμάρει και αυτός ανενόχλητος. Ανεβάζει ένα τεράστιο wave. Την στιγμή που στο mid βρίσκονται 3 άτομα των Elysium που προσπαθούν να κρατήσουν τους αντίπαλους τους εκεί, ώστε να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Δηλαδή το να μπορέσει ο Πεχά να δημιουργήσει ρήγμα και στο bot tower. Βλέπουμε ότι κανείς δεν κατευθύνεται προς το μέρος του. Τώρα θα πάει ο Avenger του μετάνιος γύρισης στο mid. Θέλει να κάνει το defense στο mid. Ένα hook δεν θα βγει, δεν θα βρει στόχο. Συνεχίζει ο Πεχά στο bot να πιέζει στο tower. Όλη η ομάδα των back to basics ήταν στο mid. Για να δούμε τώρα flash έχουμε. Hook δεν θα γίνει από τον Ketch. Σκάθαχ δεν μπορεί να κάνει το engage. Τώρα έχει τον Blading Crimson ο οποίος έχει ανοίξει ulti για να δούμε θα μπει μέσα στο αντίπαλο team. Θα παίξει και το flash του για να δούμε all in πάνω στον Doxa Black ο οποίος θα πέσει. Έχει τα πόντιμα και ο Πέχα ο οποίος θα πάρει άλλο ένα kill και τώρα όλοι καταδιώκουν τον Maxman της ομάδας, τον Elysium ο οποίος δεν θα πέσει. 2 kills αυτή τη στιγμή υπέρ των Elysium. Έχουν διώξει πίσω και τον Call Miketsa ο οποίος είναι πολύ χαμηλά. Δεν μπορεί να βγει τώρα το defense από την ομάδα των Back to Basic και λογικά άλλο ένα tower. Θα έρθει γρήγορα flashάριο lead, θα παίξει all in πάνω στον κάθαχο ο οποίος θα πέσει. Ένα πολύ καλό bind από τον Σερσίνιο ο οποίος θα πάρει, θα κάνει το break στο recall του αντίπαλού του και μετά ο lead θα παίξει flash, θα κάνει το charm, θα περάσουν damage, θα πάρουν ακόμα ένα kill. 15-7 οι Elysium παίρνουν και το 5ο tower στο παιχνίδι, διαφορά περίπου σε 9.000 gold. Όσο περνάει η ώρα μεγαλώνουν τη διαφορά τους, αυξάνουν την απόσταση οι Elysium. Sunfire λοιπόν, Hex Drinker και Brutalizer για τον top player της ομάδας, τον EG, τον Blade Crimson. Απ' την άλλη, Rod of Ages και Armor στα καρισμένο για τον Maokai του Shank. Δύο junglers κοιμώντας τα ίδια items περίπου, ελαφρώς δύο item παραπάνω ο Death Whisper. Δύο mid laners έχουμε Athens και για τους δύο από ένα Rod και φυσικά και οι δύο πηγαίνουν να ολοκληρώσουν τα ίδια builds ακριβώς. Άλλο ένα Drake Call από τους Elysium, θα πάρουν το δεύτερο Draco και το Pushing Power. Δύο Marksman Trinity για τον PH και ένα BF Sword, ένα Pickaxe. Από την άλλη Trinity και Zeal για τον Avenger. Οι Elysium πλέον έχουν αδιαφυσβήτητη υπεροχή στο χάρτη, στο παιχνίδι. Το μόνο πράγμα που μένει είναι να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Back to Basics και φυσικά πώς θα διαχειριστούν αυτό το προβάδισμα οι Elysium. Drake Call δεν έχει γίνει. Σκαταδέχθηκε πάρα πολύ damage από το team των Elysium.
ένα hook πάνω στον Colby Ketch, ο οποίος θα πιαστεί στο charm από τον lead. Αρκετό damage δεν μπορεί να κάνουν follow-up. Είναι 3 εναντίον 5. Μια στιγμή που στο top ο Blading Crimson συνεχίζει να πιέζει. Το μοναδικό outer tower που είναι up για την ομάδα των Back to Basics. Σκαθακτόρα συναντιέται με τον Πεχά, πάρα πολύ damage από τον marksman της ομάδας τον Elysium. Τώρα θα κάνει και το Valkyrie, θα πάρει το kill. 5 kills και για τον marksman τον Elysium, ο οποίος τώρα θα συναντηθεί με τον Doxa Black, ο οποίος καταδιώκεται. Θα παίξει και το flash του ο Πέχα, ίσως φοβήθηκε κάποιο burst από τον Doxa Black και την Syndra. Άλλο ένα tower λοιπόν, πηγαίνει το 6ο tower, 6-1 στα towers υπέρ των Elysium Gaming, οι οποίοι φτάνουν το σκορ στο 16-7 και μεγαλώνουν τη διαφορά όσο μπορούν παραπάνω στα 10.000 γκολ τώρα. Έχοντας κλείσει τον χάρτη σε πολύ μικρό κομμάτι για την ομάδα τους η Elysium, έχοντας δηλαδή τα 6 tower, τα έξω όλα towers είναι πεσμένα. Από την άλλη ο χάρτης έχει μικρύνει αρκετά για τους back to basics και σίγουρα όσο περνάει η ώρα αυτό λειτουργεί θετικά για την ομάδα των EG. Θα μπορούν να κάνουν πιο εύκολα τα roams τους, έχουν το map control και μπορούν φυσικά ίσως να αρχίσουν πλέον να σκέφτονται σοβαρά το split push ή κάποιο push σε κάποιο συγκεκριμένο lane, το οποίο φυσικά θα του δώσει κάποιο clean baron ή κάποιο προβάδισμα σε κάποιο trap. Από την άλλη η ομάδα των back to basics αναλώνονται σε ένα defensive, σε ένα passive παιχνίδι, περιμένουν τους αντιπάλους τους μέσα στο base με πολύ λίγες εξορμήσεις προς τα έξω. Deathfire Grasp τώρα για τον Doxa Black, Static Shift για τον Avenger, Mothmal Mortius για τον Renekton του Blade in Crimson. Και συνεχίζουν τώρα, ξεμητήσαν να το πούμε, δεν μπόρεσε να κάνει κάποιο engage, call me catch. Για να δούμε, δεν θα πετύχει το Flay πάνω στον Blade Crimson, θα κάνει το ulti, ωστόσο εκεί που κλείστηκε είναι νεκρός από Death Whisper και Avenger. Για να δούμε, συνεχίζουν all in τώρα πάνω στον Death Whisper από τον Shank και τον Avenger. Για να δούμε, θα πέσει κάτω, γίνεται το shutdown μια στιγμή που το Xablack, ο οποίος έχει πιαστεί. Σίνιο θα πάρει αυτό το kill, Σίνιο θα πέσει κιόλας από το Σκάθαρ. Για να δούμε, αυτό fight είναι 3 λοιπόν για 2. Έρχεται τώρα και ο Πέχα, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι παραπάνω γίνεται, θα πιαστεί στο stun από τον Shank. Για να δούμε, Avenger είναι εκεί, τρέχει να γλιτώσει. Δεν θα μπορέσει όμως. Blade Crimson θα πάρει άλλο ένα kill. 4-0-5 για τον top laner της ομάδας των Elysium. 3 λοιπόν για 3 αυτό το fight. Πέχα συνεχίζει να σκοτώνει. Άλλο ένα kill. Φτάνει τα 6 kills στο παιχνίδι. Και τώρα έχουν ευκαιρία οι Elysium να πιέσουν παραπάνω. Για να δούμε ένα hook. Θα πιαστεί ο Blade Crimson. Για να δούμε. Θα κάνουν το lean. Εκεί όμως είναι ο Πέχα, ο οποίος παίρνει πάρα πολύ damage. Blade Crimson θα δεχτεί αρκετό tower damage. Shank θα παίξει all in πάνω στον Renekton της ομάδας των Elysium, για να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει και το kill. Πέχα είναι εκεί, σκοτώνει από πίσω το support της ομάδας και θα πάρει ένα kill ακόμα. Double kill λοιπόν για τον Πέχα, ο οποίος φτάνει τα 8 kills. Αρχίζει και ανεβάζει πάρα πολύ την απόδοσή του. 8-1-6, 250 farm απέναντι στο 4-5-2, 199-200 τώρα farm λοιπόν για τον Avenger. 22-10 μπροστά η Elysium, 6-1 στα towers. Black Cleaver για τον Blade in Crimson, Blade of the Ring King για τον Πεχά, ο οποίος όπως είπαμε αρχίζει και κουβαλάει πάρα πολύ την ομάδα του. Και το παιχνίδι ξανά στο ίδιο μοτίβο. Η back to basics σε ρόλο αμυνόμενου. Απ' την άλλη η Elysium προσπαθώντας να βρουν
χώρο να κάνουν κάποια κίνηση απέναντι στους αντιπαλούς τους. Για να δούμε άλλο ένα Drake Call υπέρ των Elysium. Πάνε για το τρίτο stack στα buffs. Θα το πάρουν χωρίς να υπάρχει κάποια κίνηση εναντίον τους. Για να δούμε από την άλλη η ομάδα των Back to Basics θα πάνε για το Mid Tower. Εκεί ένα bind το οποίο θα βρει στόχο. Για να δούμε, θα φλασάρει ο Σύνιο, θα κάνει ένα ulti. Πάρα πολύ damage, θα πέσει ο Doxa Black πολύ γρήγορα κάτω. Την ίδια στιγμή ο Lead δέχεται καταιγισμό χτυπάτα από το Skathar. Για να δούμε double kill για τον Blaine Crimson. Ένα kill θα πέσει στον Πέχα, δύο kills στον Πέχα. Τρία kills λοιπόν για τον Blaine Crimson. Το Ace γίνεται και κάπου εδώ νομίζω ότι τώρα θα έχουμε μεγάλο impact στη βάση των αντιπάλων. Καλησπέρα. Δεν θα προλάβει καν να γίνει. Έχουμε το surrender από την ομάδα των Back to Basics. Οι Elysium κερδίζουν και προχωράνε στην επόμενη φάση. Συνεχίζουν λοιπόν το νικηφόρο σερί τους. Τρία συνεχόμενα wins. Και τώρα πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το winner bracket. Παναγία, καλά. Για να δούμε λοιπόν λίγο τα στατιστικά. Πρώτα ξεκινάμε από τους ετοιμένους, οι οποίοι συνεχίζουν στο loser bracket. Avenger 4-6-2 με Lucian, Skathach 2-5-3 με Vi, Call Me Ketcher 1-5-5 με Thresh, Shank 1-4-5 με Maokai, Doxa Black 2-7-2 με Syndra. Από την άλλη, για τους νικητές λοιπόν, Ser Sinio 1-3-16 Morgana, 7-0-9 για τον Blending Crimson με Renekton, Death Wizard 5-4-11 με Kha'Zix, Pecha 10-1-7 με Corki, Lead 4-2-10 με Ari στο mid lane της ομάδας των Elysium και τον Damage Dealt. Πρώτος το Damage με 23.218 είναι ο Marksman της ομάδας των Elysium. Ακολουθεί Blading Crimson με 17.400 Damage και από τις επόμενες δύο θέσεις 13.800 έχουμε τον Avenger και 13.200 damage τον Maokai του Shang. Για την ομάδα των Back to Base.